Η αλήθεια είναι καταρχάς ότι την έχει αγκαλιάσει το συνδικαλιστικό κομμάτι, ο ΒΕΝΗ, το δευτεροβάθμιο όργανο, θα έλεγα, των εργοδοτών σε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι, γιατί είναι μια κοινή προσπάθεια. Παίζουμε, το ζήτημα είναι ότι παίζουν τις ζωές, έχουμε σοβαρά ατυχήματα σε αυτό εδώ πέρα το κλάδο και πραγματικά είμαστε αποφασισμένοι να το φτάσουμε στα άκρα. Δεν σας κρύβω ότι για πρώτη φορά το ζήτημα φιλοξενήθηκε και στην εκπομπή σας με τον κύριο Κουμαντάκη. Βέβαια. Να μην το ξεχνάμε, γιατί και η βοήθεια και η δικιά σας είναι πάρα πολύ σημαντική λόγω της πληροφόρησης. Και αυτό αγκαλιάσει και θα έλεγα βρήκε και μιμητές και σε υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Γιατί πραγματικά αυτά τα φαινόμενα παρουσιάζονται. Έγινε ένα πρώτο βήμα. Δεν παρακολουθείτε χωρίς να έχετε συμμετοχή στην επίλυση του ζητήματος. Το θέμα είναι ότι πρέπει ειδικά οι εργοδότες οι συγκεκριμένοι στον χώρο της εστίασης ιδιαίτερα, φυσικά περιλαμβάνει και στους διανομής, στους καφέδες και στον προϊόντων, και στους courier, όλοι περιλαμβάνονται, πρέπει να καταλάβουν ότι το επιβάλλει και ο νόμος, υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο για το γυλαίκο, μαζί όμως και με τα υπόλοιπα, γιατί δεν διανοείται ένας διανομέας να μην φοράει το κράνο του, να μην είναι το μηχανάκι σε άριστη κατάσταση, καθώς και τα ελαστικά, και εννοείται ότι αν βγαίνει έξω όπου οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές... Τηρούν, κύριε Βοριά, όλα αυτά που αναφέρετε περισσότερο. Δεν έχουν συμμορφωθεί, θα έλεγα, πολλοί από τους εργοδότες. Δεν κρύβω ότι ακόμη και οι ίδιοι, γιατί όταν αφορά θέματα ζωής, εμείς είμαστε, θα έλεγα, πρέπει να είμαστε σοβαροί και να βρίσκουμε και τις ευθύνες και των εργαζομένων. Γιατί υπάρχουν και ευθύνες των εργαζομένων. Αντιλαμβανόμαστε την πίεση που δέχονται πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παραβιάζουν το κόκκι, ένα κόκκινο φανάρι, ένα στόπ, ένα μονόδρομο. Πρώτη τους προτεραιότητα πρέπει να είναι να γυρίσουν σόι και αυλαβή στα σπίτια τους και μετά στο μεροκάμα. Ο Έλληνας οδηγός πιστεύετε ότι σέβεται τα μηχανάκια, σέβεται τους δικυκλιστές. Είναι και αυτό. Αλλά δεν σέβεται τους δικυκλιστές. Δεν τους σέβεται και γι' αυτό όμως τουλάχιστον θέλουμε να κάνουμε να τους αντιλαμβάνεται τουλάχιστον γρήγορα. Γιατί το απίστευτο που γίνεται, άμα παρουσιάσει όλη η διανομή, λες και το κάνουν επίτηδες, φοράνε σκούρα ρούχα. Δεν υπάρχει τίποτα αντανακλαστικό ούτε στο κοιτί ούτε στο μηχανάκι. Και καμιά φορά, συγγνώμη τώρα για την έκφραση, ακούμε μόνο το βζουμ που περνάει δίπλα μας. Σωστά. Πρέπει λοιπόν και οι υπόλοιποι οδηγοί να τους προσέχουμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πραγματικά έχουν βγει για ένα μεροκάματο. Αλλά καλούμε για άλλη μια φορά όλους τους εργοδότες ότι τελείωσαν τα αστεία. Τα πρόστιμα που έρχονται θα είναι μεγάλα. Έρχονται πρόστιμα που αγγίζουν τις 2.000 ευρώ. Το ελάχιστο είναι αυτό. Ελάχιστο. Με την προϋπόθεση ότι απασχολεί μόνο έναν εργαζόμενο. Γιατί υπάρχει συντελεστής ανάλογα με τους αριθμό των εργαζομένων, το συνολικό που απασχολεί, όχι μόνο διανομής, το συνολικό, όπου πολλαπλασιάζει κατά πολύ αυτό το πρόστιμο. Σωστά. Για να γίνει κατανοητό, δηλαδή η αστυνομία μέσα από ένα μπλόκο θα μπορέσει να σταματήσει το δικυκλιστή και να του πει γιατί δεν φοράς φωσφοριζέ γυλαίκο. Ποια θα είναι η διαδικασία? Ακούστε, γιατί ζούμε στην Ελλάδα. Αυτό συμβαίνει μόνο από την επιθεώρηση εργασίας. Για να προβλεφθεί να το σταματάει και η Ελλάς και η ελληνική αστυνομία, θα πρέπει να εγκριθεί εκτός από το Υπουργείο Εργασίας και από το Υπουργείο Συγκοινωνιών. Δηλαδή, χρειάζεται μια κοινή υπουργική απόφαση που την επιδιώκουμε σε γνωστό το έργο. Για να το κάνατε κάνουμε την αρχή εσείς, ωστόσο η πολιτεία διαφορεί. Αυτό μου λέτε αυτή τη στιγμή. Παρότι για πρώτη φορά το πούμε εδώ πέρα, ο νόμος το προβλέπει. Δηλαδή, προέβλεπε ότι είναι υποχρεωτικά τα πρώτα μέτρα και πρέπει να έρθει νέα υπουργική απόφαση που να καθορίσει και τις προδιαγραφές, οι οποίες δεν έχουν καθοριστεί. Και αυτό το πράγμα δείχνει και πολιτισμό. Δεν γίνεται ο καθένας, ακόμη και στο φωσφοριζέ γυλαίκο, δεν γίνεται να φοράει ο καθένας ό,τι θέλει. Εμείς έχουμε πει ότι πρέπει, αυτό λέει το διεθνές, άμα πάμε σε κάποιο χώρο, όλοι τα πράσινα γυλαίκα, τα πορτοκαλί είναι για τα εργοτάξια, τα κίτρινα είναι την αστυνομία, το Δήμο, έτσι ώστε να ξεχωρίζουν και να ξέρουμε ότι ο συγκεκριμένος είναι διανομέας. Κύριε Βοριά, ποιος πρέπει να κινητοποιηθεί, ποιο Υπουργείο είναι το? Είναι το Υπουργείο Εργασίας, είναι το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Μεταφορών και το Υπουργείο Υγείας. Γιατί όταν μεταφέρει τρόφιμα, δεν γίνεται ο διανομέας να μην έχει περάσει και από κάποιες εξετάσεις. Όπως είναι σε όλοι οι εργαζόμενοι που είναι στον χώρο του επισιτισμού. Θα πρέπει να μην έχουν μεταδοτικές αρρώσεις, θα πρέπει τα κοιτία να. Δεν υπάρχουν προδιαγραφές για τα κοιτία. Όλα τα κοιτία είναι παράνομα αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν προδιαγραφές. Έτσι ώστε και για τη μεταφορά των τροφίμων, αλλά και τη μεταφορά των δεμάτων, που πολλές φορές αυτή είναι η χειρότερη. Έχουν κάτι τεράστια κοιτία που τα υπερφορτώνουν, με αποτέλεσμα υπάρχει κίνδυνο στάθεια συνοδήλωση. Πάμε στις επόμενες κινήσεις του εργατικού κέντρου. Οι επόμενες κινήσεις είναι ότι θα εντατικοποιηθούν οι ελέγχοι. Ήδη από την άλλη εβδομάδα έχουν ξεκινήσει. Μακάρι να υπήρχε, θα έλεγα, η πολυτέλεια
Η πολυτελεία, το σωστό, το αυτονόητο, να υπάρχουν επιθεωρητές, δεν υπάρχουν, αλλά αυτό που, αυτοί που είναι, είναι κύριε Βοργιά, φιλότιμα, φιλότιμοι, τέσσερις. Τους είχα αφήσει τέσσερις, δεν ξέρω τώρα πώς έχουν μειωθεί. Ανάλογα είναι και στην τεχνική επιθεώρηση, φιλότιμα ανταποκρίνονται στα πλαίσια που μπορούν και αυτοί. Θα συνεχιστούν όμως, εγώ καλά άλλη μια φορά τους εργοδότες, στόχος του εργατικού κέντρου, κύριε, το στόχος μας δεν είναι να επιβληθούν. Πρόστιμο. Ο στόχος μας είναι να τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφάλειας. Είναι εργατικό ατύχημα πάντως αν συμβεί ένα περιστατικό την ώρα που οδηγεί κλειστής. Κατευθείαν δεν είναι. Και έχει μεγάλη σημασία να το δηλώνει και ο εργοδότης που υποχρεούται, αλλά και ο ίδιος ο εργαζόμενος, γιατί διαφορετικά αντιμετωπίζεται και από τα ασφαλιστικά ταμεία και στα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα, αν είναι εργατικό ατύχημα σε σχέση με ένα τροπλό τροχαίο συμβάν. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βοριά, σε ευχηθούμε ότι θα κινητοποιηθούν τα συναρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να έχουμε εξέλιξη τους επόμενους μήνες. Η αρχή έγινε από εσάς, ωστόσο δεν βλέπω ανταπόκριση. Ήδη πάντως έχουμε στείλει επιστολή, ήδη έχει γίνει επερώτηση στη Βουλή. Απάντηση δεν έχουμε πάρει. Περιμένουμε, εμείς θα εξακολουθήσουμε να πιέζουμε και όπως είπα και πριν, θα εντατικοποιήσουμε τους ελέγχους. Εδώ είμαστε για να βγάζουμε το θέμα, για να βρούμε λύση.